Ότι σε αυτό το διαμέρισμα που ξεκίνησε η πυρκαγιά διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Ήταν μάλιστα από την αρχή κάποιοι δικοί τους άνθρωποι, στενοί συγγενείς, οι οποίοι περίμεναν κάτι ευχάριστο, κάτι αισιόδοξο, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους με το τηλέφωνο, δεν κατάφεραν κάτι. Πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση, απανθρακωμένος βρέθηκε ο άνδρας, ο οποίος δεν μπορούσε καν να αναγνωριστεί. Από την άλλη πλευρά η σύζυγος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε νοσοκομείο. Δεν μας έδωσαν συγκεκριμένες πληροφορίες πόσο κρίσιμη είναι η κατάστασή της. Βέβαια εμείς ελπίζουμε όπως όλος ο κόσμος να γλιτώσει από τα χειρότερα η γυναίκα, αν και όπως καταλαβαίνεις Ντένια, σε αυτή την ηλικία να χάσει τον άνθρωπό σου πόσο τραγικό είναι. Ήταν μια γιγαντιαία επιχείρηση, 8 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο της πυρκαγιάς εδώ κεντρικά στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρους Βόλου. Στα 100 μέτρα από πίσω υπάρχει η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, πολύ κεντρικό το σημείο, έχει αποκλειστεί το τετράγωνο εδώ και πάρα πολύ ώρα, από τις 9.30 ώρα. Ακόμα παραμένουν κάποια οχήματα, υπάρχουν κάποιοι καπνοί βέβαια υποπλήρη έλεγχο πλέον και περιμένουμε να σβήσει εντελώς η φωτιά, ανά πάσα στιγμή είναι σε έλεγχο από την πυροσβεστική. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό που προέχει τώρα είναι η υγεία της συζύγου, η ηλικιωμένη, η οποία θα παλέψει για τη ζωή της. Η φωτιά τι ώρα εκδηλώθηκε, Γιώργο? Περίπου στις 9.30, 9.25, 9.30 η πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 5 με 10 λεπτά ήταν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα, 8 υπήρχε και γερανός της πυροσβεστικής, βοήθησε πάρα πολύ, πολλοί άντρες εδώ, πολλοί αστυνομικοί οι οποίοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τον κόσμο μακριά, δεν τους άφηναν να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν στην οικοδομή, η οποία εκειονώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Όλοι οι κάτοικοι, όπως καταλαβαίνεις, ήταν και σχεδόν όλοι, καθώς ζούμε σε μέρες που αναγκαστικά μένουμε σπίτι και λόγω κορονοϊού. Οι υπόλοιποι κατάφεραν και απομακρύνθηκαν. Εκενώθηκαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα, εκτός από πέμπτου ορόφου λοιπόν, στο οποίο είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά και στο οποίο διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ρωτήσαμε την αιτία, Ντένια, αλλά δεν ήταν σίγουρη. Ίσως να είναι από την κουζίνα. Ίσως να είναι από την κουζίνα, από ό,τι μας είπαν. Είχαμε και μια ανεπίσημη ενημέρωση, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά περιμένουμε πρώτα να μας πούνε τα επίσημα. Περιμένουμε από επίσημα χείλη να ακούσουμε οτιδήποτε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, μια τραγική εξέλιξη λοιπόν για την πυρκαγιά αυτή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για οτιδήποτε νεότερο, Γιώργο, θα συνδεθούμε για να μας ενημερώσεις. Να σε ευχαριστήσω.